Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, για να δούμε τι φέρνει το τριήμερο από την Παρασκευή, δηλαδή που σας αποχαιρετήσαμε, και μέχρι σήμερα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που, όπως ξέρετε, την Παρασκευή το απόγευμα ακούσαμε τα όσα είπαν οι ειδικοί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ακούσαμε τις εκτιμήσεις τους γύρω από το θέμα της αγοράς, αλλά βεβαίως έβαλαν και την ιδιαιτερότητα στις κόκκινες περιοχές. Έτσι λοιπόν άρχισαν τα ξεσκονίσματα και οι προετοιμασίες παντού, σε όλες τις υπόλοιπες δηλαδή περιοχές που τα καταστήματα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους, είναι και η περίοδος των χειμερινών εκτόσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν την κίνηση αυτή που τόσους μήνες χάνουν, την κίνηση αυτή πραγματικά που ούτε καν την περίοδο των εορτών ξέρετε ότι δεν είχαν. Τώρα, πέραν αυτού, ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, το ένα σκέλος βέβαια της όποιας επικοινωνίας μας ήταν, γιατί θέλατε να πληροφορηθείτε, τι γίνεται με τα δικά μας μαγαζιά εδώ. Δηλαδή, να επιβεβαιώσουμε και να δούμε όλα αυτά που ακούσαμε, ότι δηλαδή τα καταστήματα με τα ενδύματα, με τα υποδήματα, τα βιβλιοπωλεία, τα κταίω σιγά σιγά ξεκινούν να λειτουργούν, με το click away βέβαια τα καταστήματα, λόγω της ιδιαιτερότητας των κόκκινων περιοχών. Αλλά ελπίζουμε ότι η εβδομάδα αυτή θα φανερώσει καλύτερους αριθμούς, έτσι ώστε όλες οι κόκκινες περιοχές συμπεριλαμβανομένων και της δικής μας και του τόπου μας, του νησιού μας, να μπορέσει από την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, να μπει σε πιο κανονικούς λίγο ρυθμούς. Και ξέρετε, αυτό είναι που θα δώσει και την παρακάτω πορεία σε όλους τους αρμοδίους, τους λοιμοξιολόγους, τους κυβερνητικούς, έτσι ώστε, όπως λένε, μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει παρακάτω. Να ξέρουμε δηλαδή αν οι αριθμοί πάνε καλά, θα δώσουν κάτι για την εστίαση αργότερα, για τα σχολεία βέβαια σε όλες τις βαθμίδες, αλλά και δειλά-δειλά να ξεκινήσουμε, που ξέρετε πολύ καλά πόσος κόσμος υποφέρει, πόσος κόσμος μετράει μήνες ανεργίας, μήνες ανασφάλειας. Αυτά που δίδονται από το κράτος δεν είναι σαν άλλες χώρες πραγματικά που μπορούν να βοηθήσουν αρκετά έως τα μέγιστα. Είμαστε μια χώρα που αυτό μπορεί να βοηθήσει και αυτό μπορεί να δώσει σαν επίδομα για να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του, που είναι πολύ λίγα με λίγα λόγια. Να πούμε βέβαια επίσης, αγαπητοί μου φίλοι, πως οφείλουμε κάποιες εξηγήσεις που πρέπει να υποθούν. Καταρχήν, να σας πω και τι θα ακολουθήσει. Αφού βέβαια πούμε δύο λόγια τώρα, διότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να είχε εξηγήσεις και επαφές γύρω από το click away, το άνοιγμα της απογοράς, τι γίνεται με μας, κλειστά τα κομμωτήρια, κλειστά τα κέντρα αισθητικής, κλειστά όλα τα υπόλοιπα που όλοι εσείς με ρωτούσατε, αλλά είχε και μια έντονη τρικυμιώδη χρειά ομογένειας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αμέσως τώρα. Πρώτα όμως βέβαια να σας πω ότι με πολύ χαρά επικοινωνήσαμε με όλους που γιόρταζαν χθες και φυσικά πρωτίστως στον συνεργάτη μου τον Αντώνη Μιαούδη. Χρόνια πολλά σε κάθε Αντώνη που γιόρταζε, Αντωνία, σήμερα σε κάθε Αθανάσιο, Αθανασία, όλοι να χαίρεστε τα ονόματά σας. Βέβαια μπορούσαμε να ανταλλάξουμε και πολλά άλλα όμορφα λόγια, αλλά η κατάσταση μας έφερε πέραν από τα χρόνια πολλά και τα λοιπά να πούμε αυτά που όλοι ξέρετε. Λοιπόν, όμως, μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, να πούμε πως έγινε και μια διαδικτυακή εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα για το θέμα των ημείων. Είμαστε σήμερα στη 18η Ιανουαρίου. Ξέρετε ότι είναι οι μέρες που ήδη είχαν ξεκινήσει τα όργανα, για να το πούμε έτσι, πιο απλά, από την πλευρά των γειτόνων μας και που βεβαίως είχαμε το αποκορύφωμά τους την τελευταία μέρα αυτού του μήνα, στις 30 με 31 Ιανουαρίου 1996. Κάθε χρόνο όλο και κάτι ίσως προστίθεται στο όλο αυτό κομμάτι του προσκηνίου και του παρασκηνίου για το τι έγινε εκείνες τις μέρες, για το τι δεν έχουμε μάθει, για το τι μπορεί ακόμη να υποθεί και να γνωστοποιηθεί. Έτσι λοιπόν ήταν μια εκδήλωση για τα ημεία 25 χρόνια μετά. Η ελληνικότητα του Αιγαίου και η τουρκική απόπειρα υποθήκευσης, σε εισαγωγικά, υποθήκευσής του.
Διοργανωτής ήταν το Ινστιτούτο Πηξίδα. Είναι το Ινστιτούτο Γεωπολιτικής Εθνικής Συγκρότησης και Ανάπτυξης. Βέβαια, ανάμεσα στους καλεσμένους και συνομιλητές και δημοσιογράφους ήταν φυσικά, νομίζω φυσιολογικό, να ήταν ο Δήμαρχος Καλλιμνίων, ο κύριος Δημήτρης Γιακομιχάλης. Στο δεύτερο και τρίτο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ακούσουμε όλα αυτά που βαραίνουν γενικότερα την περίοδο εκείνη, αλλά και ειδικά λεπτομέρειες που κάποιοι τις έχετε ακούσει, τις έχετε παρακολουθήσει και από διαφόρους άλλους συνομιλητές και ανθρώπους που κατήχαν τότε έτσι, ανώτερα αξιώματα, κάποιοι ίσως όχι. Και λέω, εκεί κατά το τέλος της εκπομπής, να δούμε πρώτα την τρικυμία και τα τεράστια κύματα στο καντούνι, να πούμε δύο λόγια, γιατί καταλαβαίνετε ότι λέγαμε «Μα δεν ήρθε ο χειμώνας, αλλά ο χειμώνας ήρθε και έφερε 7 βαθμούς στην Κάλυμνο, 8, 9». Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι και τα χειρότερά μας εμάς, έτσι. Με ακραίες εξαιρέσεις του να φτάσει μέχρι τους 0 βαθμούς. Τι να λέει τον Ευρωκόπη, τι να λέει η Φλόρινα, τι να λέει τα Γιάννηνα και τόσες άλλες περιοχές που κάποιες φορές από τον Οκτώβρη ανάβουν ξύλα για το τζάκι και κάποιες φορές καταλαβαίνετε η θερμοκρασία πάει πολύ κάτω από το 0, έτσι. Θυμίζει η ευρωπαϊκή χώρα. Να λες εσύ στο παιδί σου ότι έχουμε, ξέρω εγώ. Ξέρετε, μερικές φορές νιώθω και κάπως, αν θα πρέπει να το πω ή όχι. Θα μου πεις, δεν το βλέπει, ότι εσείς έχετε 18-20 βαθμούς εδώ, μια χαρά, ωραίες μέρες, ενώ ας πούμε το παιδί στην Αγγλία είχε έναν βαθμό, μείον ένα κτλ. Λοιπόν, όμως αυτή είναι μια κατάσταση. Η Αυστραλία έχει το καλοκαίρι της και το απολαμβάνει δειλά-δειλά. Και πιστέψτε με, καμαρώνουμε τόσο. Όχι μόνο, άλλωστε δεν έχω αφήσει και τίποτα από τα βίντεο να φύγουν ή να μην μπουν στην εκπομπή μου. Είτε αυτό ήταν θεοφάνεια στο Turbo Springs, είτε ήταν θεοφάνεια στο Darwin της Αυστραλίας, είτε ήταν και στη Μελβούρνη. Ό,τι κι αν ήταν, ό,τι είχε χρειά ομογένειας που μπορούσαμε να το μοιραστούμε με όλους τους φίλους ανά τη γη, το κάναμε. Λοιπόν, τώρα, πέραν αυτού, θα κλείσουμε, λέω, αφού πρώτα έρθει η τρικυμία, να έρθει και το ουράνιο τόξο. Και ειλικρινά, τι όμορφες φωτογραφίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αρκετοί φίλοι έτσι απέστειλαν ή ανέβασαν και είχαμε τη δυνατότητα να το μοιραστούμε και θα το κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Επιτέλους το ουράνιο τόξο. Έτσι, γενικότερα, τυπικά και ουσιαστικά. Λοιπόν, ελάτε τώρα, μια που ήταν αμέτρητα τα τηλεφωνήματά σας, αλλά και τα μηνύματά σας και τα κείμενά σας. Ξέρετε ότι προσωπικά με τη δημοσιογράφο ποτέ δεν έχετε ανταλλάξει καμία έτσι, περίεργη κουβέντα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, και είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με, μπορεί με τον Αντώνη Μιαούδη να μιλάμε γύρω στα 15 κοντεύουν χρόνια, σε σταθερή βάση, αλλά ο ίδιος ο Αντώνης Μιαούδης πολλά χρόνια πριν, θα έλεγα άλλα 10 κιόλας χρόνια περισσότερο, έκανε αυτή την απόπειρα, ήθελε δηλαδή να επικοινωνεί τότε με το ραδιόφωνο, να μιλήσει, να εκφράσει τη ζωή τους εκεί, στην Αυστραλία, στον Ντάρουιν, αλλά και να ακούσει τα δικά μας εδώ. Και αυτή λοιπόν η σχέση κρατάει πάρα πολλά χρόνια και κρατάει γερά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η πανδημία έδειξε το σκληρό πρόσωπό της σε όλους μας με κάποιο τρόπο. Με την ανεργία, με τα κλειστά μαγαζιά, με τα μειωμένα έσοδα, με το φόβο, με την ανασφάλεια, με την τήρηση των μέτρων ή την αδιαφορία αυτών. Και το αντίθετο βέβαια. Και το νησί μας ξέρετε ότι δεν έχει μείνει απ' έξω. Εδώ και 20 μέρες ξεκίνησε ένα σκληρό lockdown. Ένα σκληρό lockdown που μας χειροτέρεψε. Από τις 6 το απόγευμα δεν κυκλοφορεί κανείς. Μας χειροτέρεψε και το εννοώ στη μικρή κινητικότητα που υπήρξε και που προσέφεραν οι γιορτινές μέρες με το μικρό εκείνο άνοιγμα. Άνθρωποι κυκλοφορούσαν ασυμπτωματικοί και ίσως κυκλοφορούν ακόμη. Η πίεση λοιπόν αυξήθηκε από όλους μας το τελευταίο διάστημα και σίγουρα θα υποθούν λόγια περιτά, λόγια παραπάνω. Σας θυμίζω και τις ημέρες των Χριστουγέννων που ο Δήμαρχος ζήτησε δημόσια συγγνώμη για λόγια για βιαστικά που υπόθηκαν γύρω από το θέμα εκείνο με μαζόξεις σε σπίτια κτλ. Διαχωρίζω όμως τη θέση μου και πρέπει να την διαχωρίσω, διότι καταλαβαίνετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που από τη δεκαετία του 1940 η οικογένειά μου ήρθε, για το γνωρίζετε, από το Κίεβο της Ουκρανίας. Γιατί έχω ένα παιδί εκεί 14 χρόνια στην Αγγλία και διότι οι περισσότεροι συγγενείς μου είναι εκτός Καλλίμνου και όχι εντός. Έχω συμπάθεια σε όλους σας και το ξέρω ότι έχετε και εσείς.
Και ποτέ δεν συνέβη κάτι στενάχωρο σε όλα αυτά τα χρόνια με τα οποία μιλάμε, ανταλλάσσουμε λόγια, εδώ στην τηλεόραση, παλιά στο ραδιόφωνο, είτε στο διαδίκτυο, στο Facebook. Συνεργάζομαι 15 χρόνια φιλοκερδώς με το ραδιόφωνο του Darwin και έχω άριστες σχέσεις με τον συνεργάτη μου, τον Αντώνη Μιαούδη, που τον ευχαριστώ για όλα. Θα ήμουν λοιπόν η τελευταία που θα ήθελα να σας προσβάλλω ή να σας στεναχωρέσω. Πόσο μάλλον που ήρθα εκεί κοντά σας 2 φορές στη ζωή μου. Μιλήσαμε, κλάψαμε, τραγουδήσαμε. Γνωρίσαμε πώς κινείται η καθημερινότητα και η ζωή σας. Σας ευγνωμονούμε για τις δωρεές που προσφέρετε, είτε είναι αυτό στην υγεία, που συνεχίζεται μέχρι και πριν από λίγες μέρες, άσχετα αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούγεται αυτό, στην υγεία, στη θρησκεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Ο κύριος Γιάννης Χαλίκος, ο κύριος ο Γιώργος Ντόβελος, ο σύλλογος στη Νέα Υόρκη, ο σύλλογος από τη Γαλλία, μεμονωμένοι, ανώνυμοι άνθρωποι. Και ήρθε η ατυχής στιγμή, μιας μέρας ιδιαιτέρως πιεσμένη, όχι ότι δεν είναι και η σημερινή, γιατί θα σας πω βέβαια παρακάτω, ότι σε λίγο ένας δεύτερος άνθρωπος περνάει σε αεροδιακομιδή από τον τόπο μας και πάει για κάποιο νοσοκομείο εκτός. Θα είναι Κρήτη, θα είναι Αθήνα, θα είναι Ρόδο, δεν το ξέρω. Ένας 78χρονος σε λίγο θα μεταφερθεί. Μιας μέρας λοιπόν εκείνης πιεσμένης, σε μια εκπομπή γρήγορης ροής όπως το ξέρετε, ακούστηκε η φράση αυτή που ακούστηκε από Αυστραλία. Ως ότου να σκεφτούμε, ο καλεσμένος σε τι αναφέρεται, τι συνέβη, τι υπόθηκε, τι δεν γνωρίζω, η κουβέντα πήγε παρακάτω. Και δεν έδωσε η καλεσμένη μου, έτσι όπως εσείς πιστεύετε, τις απαραίτητες εξηγήσεις. Δεν το έκανε λιανό, όπως λέμε, για να εξηγήσει και να πει ότι εννοώ τους λίγους αυτούς που μήνες τώρα υβρίζουν. Μήνες τώρα υπάρχουν λόγια ανίποτα. Δεν έδωσε τις επαρκείς εξηγήσεις. Σε τηλεφωνήματά μου, που κάναμε αυτό το διήμερο, μέχρι και σήμερα το πρωί, αυτό μου ξεκαθάρισε. Ότι η φράση αυτή ήταν μόνο για όσους μήνες τώρα την υβρίζουν με σχρά λόγια και όχι για την υπόλοιπη ομογένεια που φυσικά όλοι τιμάμε και όλοι αναγνωρίζουμε το μεγάλο έργο τους. Όπως είπε, αν εσείς που παρακολουθείτε κάθε μέρα τις εκπομπές, ο Δήμαρχος της Αστυπάλαιος, ο Νίκος Κομινέας, εδώ λέει έχουμε ένα κέντρο υγείας, ένα γιατρό και μια νοσοκόμα. Ο κόσμος το ξέρει, προφυλάσσεται, προσέχει και τίποτα δεν έχει συμβεί όλο αυτόν τον καιρό. Εσείς από την ομογένεια, αν δεν βοηθούσατε το νοσοκομείο της Καλύμνου, ίσως και να είχε κλείσει όπως λένε πολλοί, ίσως να είχε βάλει λουκέτο, ίσως να υπολειτουργούσε εν τέλει. Άρα, ας αφήσουμε να κυλήσει ο χρόνος, ας αφήσουμε να έλθει η μέρα όπου πραγματικά και η Ελλάδα, όπως και η Αυστραλία, δεν θα έχει κρούσματα. Και βέβαια θέλω να σας διευκρινίσω ότι επειδή προσπάθησα να απαντήσω, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ κουραστικό και πάρα πολύ πραγματικά έτσι ψυχοφθόρο το να κάτσεις στον κάθε άνθρωπο να του απαντάς στο μήνυμά του, στο παράπονό του, στον θυμό του για όλο αυτό, προσπάθησα να γράψω και ένα κείμενο για να σταλεί στην καλλιμνιακή αδελφότητα και να πω ότι για την ατυχή και σκληρή φράση που ακούστηκε στην εκπομπή μου 90 λεπτά Κάλυμνος από το μέλος του Δέλτα Σίγμα του νοσοκομείου, κυρία Ευαγγελία Μπυρίλλη, διαχωρίζω τη θέση μου, δεν με εκφράζει, διότι σέβομαι και συνεργάζομαι και στέκομαι 20 χρόνια τώρα δίπλα στην ομογένεια, στη ζωή σας, στις εκδηλώσεις σας, στις παραδόσεις σας, στις αξίες σας, στις δωρεές προς την πατρίδα, στο πάθος σας για τον τόπο. Ζητώ συγγνώμη που δεν διευκρινίστηκε και δεν ακούστηκε κάτι περισσότερο με επαρκείς εξηγήσεις εκ μέρους της καλεσμένης μου. Θα έπρεπε να γίνει περισσότερο γνωστό το ότι εννοούσε μια μικρή μερίδα ανθρώπων με τα όποια λόγια έχουν υποθεί. Όλοι είμαστε παιδιά, γονείς, αδέρφια, ομογενών, Ελλήνων της Διασποράς και ο σεβασμός μου είναι μεγάλος και διαρκής. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Διαχωρίζω τη θέση μου με όλο αυτό, καταλαβαίνω τι λέτε
Και από την πλευρά της σήμερα το πρωί αυτό θέλει να μεταφέρει, ότι εννοούσε μια μικρή μερίδα κόσμου και καμία σχέση με την υπόλοιπη ομογένεια στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, που πραγματικά προσφέρουν τα πάντα. Η μισή καρδιά είναι εδώ και η άλλη μισή εκεί, στον μακρινό τόπο, όπου κι αν είναι αυτός. Με κάθε σεβασμό λοιπόν κλείνω εδώ. Θα ανανεώσουμε και θα πούμε πολλά περισσότερα και αύριο με τον συνεργάτη μου τον Αντώνη Μιαούδη και να περάσουμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.